Μη στεναχωριέσαι πάλι. Και θα ήθελα να σας πω κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ όταν το βλέπω στο κανάλι μου. Όταν είναι να δώσω εγώ διάφορα δωράκια, τα οποία εγώ θέλω να τα δώσω σε συγκεκριμένους ανθρώπους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αντί να πάρουν το δωράκι, το παίζουν ξαφνικά φιλέσπλαχνοι και λένε «Αντώνη, το δικό μου δωράκι δεν το θέλω, δώσ' το στην τάδε ή στον τάδε». Καταρχήν, να σας ενημερώσω κάτι που μπορεί να ξεχνάτε. Ότι τα δώρα δεν δωρίζονται. Εγώ δηλαδή τα δικά μου δώρα τα στέλνω για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Για τους δικούς μου λόγους. Άρα λοιπόν απευθύνομαι σε αυτό το άτομο που πρόκειται να πάει το δώρο. Όταν αυτό μου λέει δώσ' το σε εκείνον ή στον τάδε, εγώ αναρωτιέμαι. Γιατί λοιπόν να δώσω το δώρο που εγώ προόριζα για εσένα σε κάποιον άλλον? Αν θέλεις εσύ να κάνεις κάποιο δώρο σε αυτόν που λες να δώσω εγώ το δικό μου δώρο, κάντο εσύ από μόνη σου ή από μόνος σου. Δεν χρειάζεται να με βάλεις σε αυτή τη διαδικασία. Διότι, επαναλαμβάνω, τα δώρα δεν δωρίζονται. Αν ήταν έτσι, μου κάνει εμένα δώρο ένα συγγενικό μου πρόσωπο, ένας φίλος μου, ένας γνωστός, ένας άγνωστος, και να το παίρνω το δώρο και να λέω «Δεν το θέλω το δικό μου το δώρο, πήγαινε το στη γειτόνισσα, πήγαινε το στην παρακάτω, στην κυρία Παμοσάρη που δεν έχει να φάει, στον ανάπηρο στο δρόμο». Αυτά είναι λίγο, εντάξει, γραφικά. Και αν μη τι άλλο, όποιος θέλει να κάνει δώρο, παίρνει ο ίδιος μόνος του ένα δωράκι, παίρνει τη διεύθυνση από το άτομο που τον ενδιαφέρει και λέει «Σε παρακαλώ, μπορείς να μου στείλεις τη διεύθυνση, θα σου στείλω εγώ δικό μου δώρο». Δεν θα περιμένω από τον Αντώνη Σκούκεν, συγγνώμη που εκνευρίζομαι, αλλά εκνευρίζομαι όταν εγώ κάνω δωράκι σε κάποιον άνθρωπο και μου λέει αυτός «Δώσ' το σε κάποιον άλλον». Γιατί ρε μεγάλε, δεν έχεις μάθει από την οικογένειά σου ότι τα δώρα δεν δωρίζονται? Δεν δωρίζονται. Μη στεναχωριέσαι πάλι. Μην αφήνεις το σκοτάδι να σκεπάσει τη